Αναταραχή προκαλεί ανακατανομή στα σταθερά σημεία διενέργειας rapid test από το νεοδή στο Ηράκλειο. Τα τρία σημεία που λειτουργούσαν στην πόλη γίνονται δύο, διατηρώντας ωστόσο το ίδιο δυναμικό, ώστε ο αριθμός των τεστ να παραμείνει ίδιος, όπως τελικά διευκρινίστηκε. Νοσούν πολλοί άνθρωποι πλέον, μικροί, μεγάλοι, και έπρεπε να έχουν μέρη που μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα λειτουργίας του σταθερού σημείου στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπου το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των διενεργούμενων τεστ διπλασιάστηκε, φτάνοντας και τα 600 ημερησίως. Στο εξής, καθημερινά εκτός Σαββάτου δωρεάν rapid test θα διενεργούνται μόνο στην πλατεία Ελευθερίας και το προάβλιο του κτηρίου του ΕΟΠΗ, όπου οι ουρές αναμονής είναι ήδη ατελείωτες εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας. Φυσικά γίνεται, αλλά μπορεί, αλλά αν όλοι αυτοί που κυβερνάνε είχαν πάει σε πραγματικές δουλειές, θα το ξέραν αυτό το πράγμα. Αυτό γίνεται χαμός τώρα και δύο εβδομάδες, επειδή η μετάλλαξη όμικρον είναι πολύ μεταδοτική και δεν βρίσκεις εύκολα, δηλαδή πρέπει να περιμένεις αρκετή ώρα στην ουρά. Όπως διευκρίνησε το μεσημέρι 7η Υγειονομική Περιφέρεια, το προσωπικό που διενεργούσε τεστ καθημερινά στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης μετακινείται στην πλατεία Ελευθερίας και αντίστοιχα στον ΕΟΠΗ. Έτσι ώστε ο αριθμός των τεστ που διενεργούνται καθημερινά να παραμείνει ίδιος. Επιπλέον όμως και με γνώμονα την αποφυγή της ταλαιπωρίας για όσους διαμένουν εκτός του Ηρακλείου, ανακοινώθηκε η λειτουργία σταθερών σημείων στο Γάζι, τις Μύρες, τις Γούρνες και τη Χερσόνησο. Έχουν αυξηθεί ανάγκες, έχει οι δύο σταθμοί που κάνουν τεστ είναι οι ίδιοι, σίγουρα να πούμε θα υπάρχει μια ταλαιπωρία. Έτσι γίνεται η διασπορά, εγώ νομίζω. Δηλαδή στέλνουμε πάνω κάτω οικογένειες και παιδιά. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό το πράγμα? Συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε Άιζομποξ στην πλατεία Δημαρχείου Γαζίου από τις 9 έως τις 3. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο Πολυκέντρο Μυρών στο ισόγειο του Δημαρχείου από τις 10 έως τη 1. Κάθε Δευτέρα στο προάβλιο του Τόμι Χερσονήσου από τις 9.30 έως τις 2.30 και κάθε Πέμπτη στο Αγροτικό Ιατρείο Γουρνών μέσα στην πρώην Αμερικανική βάση από τις 9.30 έως τις 2.30. Στα νοσοκομεία δεν δέχονται κανέναν. Από προχτές ταλαιπωρούμαστε με τα παιδιά. Βεζέλιο, Πεπαγνή, Ίκα, μας διώχνουν από παντού. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει συνταγογράφηση δωρεάν, ας πούμε, λόγω της έξαρσης που υπάρχει τώρα. Να γίνεται στο φαρμακείο, αλλά δωρεάν δηλαδή. Ναι, βέβαια. Προβληματισμό όμως προκαλεί την ίδια στιγμή και η διαδικασία για την πληρωμή από τον ΕΦΚΑ όσων εργαζομένων τεθούν σε καραντίνα εξαιτίας του COVID. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να εξεταστούν από γιατρό για να πληρωθούν για περισσότερες από 5 ημέρες. Κάτι που δεν είναι αναγκαίο να γίνει διαζώσεις αν ο γιατρός είναι συνδεδεμένος με τον ΕΟΠΗ και το δηλώσει στο σύστημα της ΕΔΙΚΑ.